Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube και σήμερα έχουμε θεματάρα. Προσδεθείτε, ετοιμαστείτε, γιατί δυστυχώς το σημερινό θέμα αφορά πολύ κόσμο. Μια κοπέλα, την οποία τη χάνει να γνωρίζω αρκετό καιρό, και μπορώ να εγγυηθώ τη σοβαρότητα της, την εντιμότητα της και την ευγένεια της ψυχής της, επικοινώνησε μαζί μου πρόσφατα και μου γράφει. Αγαπημένη μου καλησπέρα, είσαι καλά, να είμαι πολύ καλά, δόξα το Θεώ. Έχεις κάνει κανένα θέμα όσον αφορά σύζυγο φιλενάδας μας που κατά λάθο μαθαίνουμε ότι την απατά? Όταν ρώτησα περισσότερα έμαθα ότι την έπεσε σε άλλη. Δεν ξέρει σίγουρα η κοπέλα αν την απατάει η φίλη τη, αλλά την έπεσε σε άλλη. Θα ήθελα μια συμβουλή πάνω στο θέμα. Αν έχει βίντεο, στείλε μου το σε παρακαλώ. Δεν βρήκα κάτι από μόνη μου στο κανάλι σου, αλλά έχει πάρα πολλά και μπορεί να μου ξέφυγε. Τη λέω: Έχω ναι, αλλά πώ να το βρω κι εγώ. Είναι σχεδόν 5.000 τα βίντεο πλέον. Οπότε δεν είναι εύκολο να τα βρίσκω και επειδή στην αρχή δεν έβαζα hashtags, παλιότερα βίντεο δεν είναι εύκολο να τα βρει. Κάποιο πρέπει να πάει έτσι ένα-ένα ε, να τα βλέπει τα βίντεο μέχρι να φτάσει να βρει κάποιο το οποίο να έχει σχέση. Μπορεί να κάνει στο Google search να γράφει το όνομά μου το μικρό θέκλα και να γράφει απιστία, φίλη, κέρατο, τέτοια, ίσως το βγάλει. τις λέω πες μου τι φάση είναι. Γράψε μου εδώ τι λέω. Και να κάνουμε ένα καινούριο βίντεο. Μα τι να σου γράψω μου λέει. Εντελώς κατά λάθος, και από απίστευτα άκυρη πηγή, δηλαδή χωρίς να το επιδιώξει, χωρίς να το ψάχνει, έμαθα ότι ο άνδρας μιας φίλης μου την πέφτει σε μια κοπέλα η οποία είναι ελεύθερη. Η φίλη μας είναι παντρεμένη με αυτόν τον τύπο και έχει και παιδιά. Και φαινομενικά είναι τέλεια μαζί. Έμφαση στο φαινομενικά, ε. Έμφαση. Εγώ βλέπω, μου λέει, ότι ταξιδεύουν, ότι βγαίνουν, ότι έχουν πολύ καλή σεξουαλική ζωή, όπως λέει η φίλη μου. Τι τα θέλει αυτό τώρα και την πέφτει σε άλλη γυναίκα, δεν ξέρω. Της λέω πώς την έπεσε, ρε παιδί μου. Λέει, της έστειλε μηνύματα, εάν ενδιαφέρεται να κάνουν φάση, δηλαδή εξωσυζυγική σχέση γι' αυτό, και η κοπέλα του είπε ότι γνωρίζει ότι είναι παντρεμένος με παιδάκια και της είπε η γυναίκα μου ασχολείται συνεχώς με τα παιδιά και εγώ είμαι παραμελημένος. Ακαλά της λέω πόσο χρόνο είναι αυτός, πόσο χρόνο είναι η γυναίκα του. Μου λέει αυτός είναι 40+, η γυναίκα του δεν είναι ακόμη 40, είναι λίγο πριν από τα 40, 39. Και τη λέω πόσο χρόνο είναι η κοπελίτσα στην οποία την έπεσε αυτό το αστέρι. Μου λέει δεν το γνωρίζω αυτό. Ήταν εντελώς άκυρη η φάση όταν το έμαθα γιατί λέει Πήγα κάπου σε μια υπηρεσία, θα πω ότι υπηρεσία είναι, καταλαβαίνετε που μπορεί να πάνε οι γυναίκες και να συζητάνε μεταξύ τους, και είδα μια κοινή γνωστή και με ρώτησε τι κάνει η φίλη σου και της λέει σε ρωτώ γιατί το και το, ο άντρας της την έπεσε σε μια γνωστή μου. Έγινα ρεζίλι λέει και εγώ και ένιωσα πάρα πολύ άσχημα για το ρεζίλη που έγινε και η φίλη μου. Δεν ξέρω τώρα να τη το πω. Δεν θέλω να πάρω τέτοια ευθύνη, αλλά στη θέση της θα ήθελα να γνωρίζω. Και της απαντάω. Και εγώ θα ήθελα να γνωρίζω. Να πάθει σόκο γάμο και να αναγκαστεί αυτό, ο άνδρα της δηλαδή, να πάρει θέση. Ή αν είναι γυναικά, να το παραδεχτεί. Ή να κάνουν θεραπεία ζευγαριού. Μου λέει το ζήτημα είναι κιόλα ότι η φίλη μου έχει πάθει κατάθλιψη. Και φοβάμαι ότι δεν θα αντέξει έχει και μικρά παιδιά. Δυσκολεύεται απίστευτα και δεν είναι καλά. Θα ισοπεδωθεί. Άρα ανησυχεί η φίλη ότι αν η φίλη της μάθει ότι ο άνδρας της την έχει πέσει σε κάποιαν άλλη, ότι θα πάθει ακόμη περισσότερη κατάθλιψη, ότι θα ισοπεδωθεί ψυχικά και συναισθηματικά και δεν θα τα βγάλει πέρα. Μου λέει βασικά δεν θέλω να ανακατευθώ. Θα χαλάσει η φιλία μας γιατί ο άνδρας της εδώ αρχίζει το ζουμί, τη κάνει gas lighting και θα την τουμπάρει 100%. Εγώ έχω μάθει ότι την έπεσε με μηνύματα σε μία τύπησα. Και έφαγε χ. Δηλαδή η κοπέλα στην οποία την έπεσε του είπε εγώ γνωρίζω ότι είσαι παντρεμένος, γνωρίζω ότι έχεις παιδιά, άσε με ήσυχη. Είπε αυτός όμως το τη γνωστή καραμέλα ότι η γυναίκα μας ασχολείται με τα παιδιά και με παραμελεί. Και μου λέει η κοπέλα, αυτός είναι μαλάκας γενικός, δεν το συμπαθώ εγώ, γιατί την καταπιέζει με το γάντι, απίστευτος. Της λέω δηλαδή, εφόσον παρακολουθήσει και τα βίντεο, είναι ένα αρχισάρο τύπος. Ξεκάθαρα. Μου λέει, εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι την καταπιέζει και για πολύ μικρά πράγματα. Και επίσης τη ζηλεύει παθολογικά. Φαινομενικά, όμως, είναι τέλεια μαζί αυτοί οι δύο. Της γράφω και εγώ τότε έμφαση στο φαινομενικά. Έτσι φαίνεται, δεν είναι στην πραγματικότητα. Μου λέει, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ που έμαθα ότι ο άνδρας της φίλης μου την έχει πέσει σε μια άλλη κοπέλα. Στενοχωρέθηκα, την αγάπω πολύ και έτσι όπως είναι η κοπέλα δεν είναι καλά. Τώρα, να μάθει και κάτι τέτοιο, της απαντάω εγώ. Σκέφτηκες ποτέ γιατί δεν είναι καλά. Σκέφτηκες ότι ζει με έναν τοξικό, με έναν μαλάκα και γι' αυτό ίσως δεν είναι καλά. Μου λέει, έχεις δίκιο. Δεν λέω, σκέφτηκες πως ίσως θα απελευθερωθεί αν το μάθει. Με αυτά που μου περιγράφεις δεν θέλω να πω λεπτομέρειες για να μην φωτογραφίσω. Μου λέει, σημαντικές λεπτομέρειες, για το manipulation, τη χειριστικότητα αυτού του τύπου μέσα στο γάμο του. Για την Συστηματική καταπίεση που κάνει στη γυναίκα, το ακόμη και για τα μικρότερα πράγματα. Τη κάνει συνεχώ παρατηρήσει και την παραμελεί συναισθηματικά. Και συνεχώ τη λέει ότι φταίει για διάφορα πράγματα για τα οποία δεν φταίει. Πράγματα τα οποία συμβαίνουν φυσιολογικά μέσα σε ένα σπίτι που υπάρχουν μικρά παιδιά. Π.χ. κάνουν ζημιέ στα παιδιά και την κατηγορεί ότι αυτή δεν τα πρόσεχε τα παιδιά και έκανα ζημιέ και το καθεξή. Τη λέω, αυτό μπορεί να την πεθάνει κιόλα με τη συνεχιζόμενη καταπίεση και κακοποίηση, ψυχική κακοποίηση. Μου λέει η κοπέλα αυτό που φοβάμαι είναι να μην με αποκλείσει από τη ζωή της η φίλη μου άμα αντιστοπώ. εάν αν πω. Νιώθω πως με έχει ανάγκη. Αν πω, μπορεί αυτός να την πείσει πως της λέω ψέματα και να με ξεκόψει, να με αποκόψει από τη ζωή της. Τη ρωτάω αν έχουν πάει ποτέ σε ψυχολόγο το ζευγάρι. Μου λέει έχουν πάει μόνο δύο-τρεις φορές. Η ψυχολόγος του είπε να μην την πιέζει πολύ γιατί ήταν, δεν ήταν καλά ψυχικά και συναισθηματικά και αυτό ήταν. Πήγαν δύο-τρεις φορές, αυτός βελτίωσε λίγο τη συμπεριφορά του και η φίλη μου μου είπε ότι έκτοτε ήταν πολύ καλύτερα. Αλλά εντάξει λέει, συμβαίνουν πράγματα μέσα στη σχέση της που τους ξεφεύγουν και μου τα λέει, τα οποία είναι καμπανάρες. Λέω δεν θα πω λεπτομέρειε τις έχω εδώ πέρα, αλλά δεν θέλω να τις πω για να μην φωτογραφίσω. Μου λέει κατά τη γνώμη μου δεν είναι καθόλου νορμάλ η κατάσταση. Επίσης μου λέει, την έχει αποκόψει και από εμά, τις φίλες της. Έχουν καταλήξει να κάνουν παρέα μόνο με τους δικούς του φίλους, ενώ εμείς είμαστε φίλες εδώ και πολλά χρόνια, και εγώ και άλλες κοπέλες. Και της είπα θα φτιάξω βίντεο, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο και για την ίδια, αλλά δυστυχώ να είναι χρήσιμο, ευτυχώ να είναι χρήσιμο και για άλλου ανθρώπου, αλλά δυστυχώ Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορεί να ταυτιστούν με αυτή την ιστορία. Πάρα πολλοί άνθρωποι. Τι κάνουμε όταν μαθαίνουμε, όταν έρχεται στην αντίληψή μας, όταν πέφτει στην αντίληψή μας, ότι ο άνδρας μιας φίλης μας που την καταπιέζει και της εξασκεί ψυχολογική κακοποίηση, την πέφτει σε άλλη κοπέλα ή ότι η γυναίκα ενός φίλου μας, που ξέρουμε ότι είναι κακοποιητική απέναντί του, γιατί έχουμε πει πολλές φορές εδώ στο κανάλι, ότι δεν υπάρχουν μόνο άνδρες ναρκισιστές, υπάρχουν και γυναίκες ναρκισίστερες, ότι δεν υπάρχουν μόνο άνδρες οι οποίοι κακοποιούν τις γυναίκες τους ψυχικά και αδιόρατα, υπάρχουν και γυναίκες που κακοποιούν τους άνδρες τους. Το bullying, το nagging, η ψυχική κακοποίηση, το gaslighting. Gaslighting σημαίνει να βγάζεις τον άλλο τρελό και να τον κάνεις να πιστεύει κιόλας ότι είναι τρελός. Που έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτά τα όπλα ψυχολογικού πολέμου στα βίντεό μας, δυστυχώς συμβαίνουν σε πολλά ζευγάρια. Είτε άνδρας εξασκεί αυτή την αδιόρατη ψυχική κακοποίηση στη γυναίκα, είτε γυναίκα στον άνδρα. Τι γίνεται άμα μάθουμε ότι ένα αγαπημένο μας πρόσωπο που βρίσκεται σε γάμο ή σχέση, σοβαρή σχέση, μονογαμική σχέση, μακροχρόνια σχέση, ότι πέραν της υπόλοιπης ψυχικής κακοποίησης που δέχεται, αρχίζει το τέρι του, το τέρι της, να επιδίδεται και στο κέρατο. Γιατί είναι προσπάθεια κεράτου αυτό. Δεν ξέρουμε αν την έχει πέσει και σε άλλες, ή σε πόσες άλλες θα την πέσει και κάποια θα βρεθεί να του κάτσει. Εντάξει, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι υπάρχουν και άνδρε που θέλουν να τα φτιάχνουν με παντρεμένε και γυναίκε που θέλουν να τα φτιάχνουν με παντρεμένους, και άνδρε που θέλουν να τα φτιάχνουν με παντρεμένου και γυναίκε που θέλουν να τα φτιάχνουν με παντρεμένε. <σ σ��> Υπάρχει και... αυτή η προτίμηση. Άλλη η παθολογία αυτή. Το να σε σύγκολα και να γουστάρει να τα φτιάχνει με κάποιον που είναι παντρεμένο. Αλλά δεν είναι αυτή η ιστορία μα σήμερα. Δεν είναι αυτό το θέμα μα σήμερα. Το θέμα μα είναι ένα. Έχω έναν φίλο, έχω μία φίλη που καταλαβαίνω, αναγνωρίζω ότι δεν περνάει καλά μέσα στο γάμο του. Η κοπέλα αυτή ξέρει ότι η φίλη της δεν περνάει καλά. Μου γράφει συγκεκριμένα περιστατικά τα οποία αποδεικνύουν, καταδεικνύουν την ψυχική κακοποίηση και την καταπίεση που εξασκεί ο άντρα τη φίλη τη πάνω στη φίλη τη. Σε σημείο που η φίλη τη έχει πάθει κατάθλιψη. Σε σημείο που αυτό χειραγώγησε τη θεραπεία ζευγαριού πήγαν μια-δυο φορέ, του είπε η ψυχολόγο να μην την καταπιέζει, έδειξε συμπεριφορά καλού παιδιού για λίγο διάστημα, σταμάτησαν τη θεραπεία και μετά τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου και προφανώ ανέβηκε και κλίμακα τώρα. Πάει να κλαίγεται ότι δεν του δίνει σημασία η γυναίκα του, γιατί είναι αφοσιωμένη πάνω στα παιδιά που ο ίδιο τη φωνάζει συνέχεια ότι δεν προσέχει πολύ τα παιδιά. Και ο καημένο θέλει βοήθεια. Θέλει ένα βοηθητικό πρόσωπο. Σεξουαλική βοήθεια, φυσικά τι άλλη βοήθεια θα έχει. Όπω και να έχει. Μαλάκε πολύ. Και άνδρε και γυναίκε. Το λέω ενσυνείδητα. Και το έχω συναντήσει και στο γραφείο. Έχω συναντήσει και στο γραφείο ανάλγη του ανθρώπου, οι οποίοι κακοποιούν το τέρι του και θέλουν κι άλλου να κακοποιήσουν, κι άλλου να εκμεταλλευτούν, κι άλλου να τριγίσουν σεξουαλικά. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Καταρχά, το πρώτο ερώτημα είναι τι κάνει όταν βλέπει ότι ένα άνθρωπο που αγαπά βρίσκεται σε μια κακοποιητική σχέση. Λε κάτι, ανοίγει το στόμα σου. Λε ότι εγώ σε βλέπω αυτή τη στιγμή ότι δεν περνά καλά. Αυτά που μου περιγράφει είναι αδιανόητα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ψυχική κακοποίηση. Ή σιωπά για να είσαι με στη ζωή αυτού του προσώπου, σε περίπτωση που σου ζητήσει βοήθεια να έρθει προ εσένα. Θα είμαι σκληρή. Εάν είμαστε βέβαιοι ότι η φίλη μας ή ο φίλος μας δέχεται συστηματική ψυχική κακοποίηση μέσα στο γάμο του, μέσα στη σχέση του, το λέμε. Λέμε τη γνώμη μας ευθαρσώς. Λέμε ότι όλα αυτά που μου περιγράφεις συνιστούν ψυχολογική κακοποίηση. Όλα αυτά που μου περιγράφεις συνιστούν bullying που σου κάνει ο άνδρας σου, που σου κάνει η γυναίκα σου. Επειδή σε αγαπώ και επειδή είμαι φίλος σου και επειδή είμαι φίλη σου, σου λέω ότι ο γάμος σου είναι προβληματικός. Είμαι εδώ να σε στηρίξω εάν χρειάζεσαι οποιαδήποτε βοήθεια για να ξεπεράσεις αυτό το κόλλημα που έχεις να παραμένεις σε έναν κακοποιητικό γάμο. Πολύ πιθανό να μας βγάλει από τη ζωή του. Πολύ πιθανό να πάει no contact μαζί μας. Πολύ πιθανό να μας διώξει. Θα πούμε Κάνε ό,τι νομίζεις, είναι δικιά σου η ζωή, δικαιούσε να ζήσεις τη ζωή σου όπως θέλεις. Η γνώμη μου εμένα είναι ότι από τη στιγμή που έχεις και παιδιά, πρέπει να το σκεφτείς και δυο και τρει και τέσσερι και πέντε φορές. Όχι γιατί η κοινωνία λέει ότι αχωρίσουν οι γονείς θα καταστραφούν τα παιδιά, αλλά γιατί μεγαλώνουν τα παιδιά σου μέσα σε αυτό το κακοποιητικό περιβάλλον και θα επηρεαστούν αρνητικά. Εάν κάποτε ξυπνήσει, ή μάλλον όταν θα ξυπνήσει, δηλαδή δίνουμε την ελπίδα στο φίλο μα, στη φίλη μα, ότι κάποια στιγμή θα ξυπνήσει, όταν θα ξυπνήσει, έλα να με βρει. Είμαι διαθέσιμο να σε στηρίξω. Έχω μία φίλη. Αυτή η φίλη ήταν ο λόγο που έγραψα το πρώτο μου βιβλίο το 2005 με τίτλο Η Ανατομία Μια Γυναίκα. Ξέρει ποια είναι. Ξέρει πολύ καλά ποια είναι. Με αυτή την κοπέλα είχα γνωριστεί το 2001. Και για τέσσερα χρόνια, γνωρίζοντα την κοπέλα αυτή και γνωρίζοντα την προσωπική και την ερωτική τη ζωή, κατάλαβα ότι δεν παίζει κανένα ρόλο στην ερωτική ζωή μια γυναίκα, ούτε πόσο όμορφη είναι, ούτε πόσο ελκυστική είναι, ούτε πόσο καλό χαρακτήρα είναι, ούτε πόσα χρήματα έχει, ούτε οτιδήποτε. Αυτό που παίζει ρόλο είναι η ψυχολογική της κατάσταση. Η κοπέλα αυτή είναι μια εξαιρετικά ωραία γυναίκα. Αυτέ τι γυναίκε που τι βλέπει και λε: Wow, τι ωραία γυναίκα που είναι αυτή! Πώ είναι! Είναι εξωτική η ομορφιά τη. Είναι εξαιρετικά καλοσυνάτη κοπέλα, η οποία όμω λόγω του ότι βίωσε κατά την εφηβεία τη μια τεράστια τραυματική απώλεια, πέθανε ο πατέρα τη όταν ήταν μικρή, και επειδή η μάνα τη έτσι όπω τη ξέρω δεν είναι πελάτη σαν κοπέλα. Δεν έχω κάνει διάγνωση στη μάνα τη, αλλά γνωρίζοντα τη μάνα τη, θεωρώ ότι έχει και ναρκιστική και ιστριονική προσωπικότητα. Και ναρκιστικό τρίτ προσωπικότητα και ιστριονικό τρίτ προσωπικότητα. Ιστριονικό έχουν αυτοί που κλαίγονται, οι κλαμμένοι και οι χειριστικοί. Μεγάλωσε αυτή η κοπέλα με ένα μεγάλο κενό μέσα στη ψυχή τη, μέσα στην καρδιά τη, και έτσι επέλεγε συστηματικά να δημιουργεί σχέσει με προβληματικού τύπου. Σε κάποια φάση πριν αρκετά χρόνια, μπορεί και 15 χρόνια, με προσκαλεί για φαγητό και μου παρουσιάζει έναν τύπο που γνώρισε και με τον οποίο ερωτεύτηκε παράφορα, κατάφορα και γενικώ τσίμπησε μαζί του, τη δάγκωσε τη λαμαρίνα. Και το θυμάμαι σαν να ήταν χθε, θυμάμαι το εστιατόριο, θυμάμαι τι τρώγαμε, σούσι τρώγαμε. Δεν ήταν μόνο αυτό, ήρθε και ένα φίλο του σε κάποια φάση, ένα σα λέω, αυτό ο φίλο του πήγε σε κάποια φάση στο αυτοκίνητό του και μου έφερε από το Port Bagas ένα μπουκάλι με ρακί, δεν ξέρω τι είχε μέσα. Το οποίο ήταν μέσα σε. Το μπουκάλι είχε το σχήμα ενός κούρου. Ξέρετε πώ είναι οι σκοπτικού κούρου. Όπω και να έχει, το, το πέταξα σε ένα καλάθι το σκουπιδιό μετά. Δεν το βρήκα καθόλου αστείο. Τέλο πάντων, μου το συστήνει αυτόν τον τύπο και εγώ το βλέπω ξεκάθαρα. Και τη λέω: Μάνα μου, αυτό είναι μικρότερο από σένα. Την πήρα τηλέφωνο μετά. Αυτό είναι μικρότερο από σένα. Αυτό είναι γυναικά. Αυτό κάτι έχει βάλει στο μάτι, ίσω στην περιουσία σου, δεν ξέρω εγώ τι. Πρόσεξε. Μου λέει: Εγώ είμαι πολύ ερωτευμένη και είναι κάτι που δεν σου το είπα και στο φαγητό. Είμαι και έγκυο. Και τον παντρεύεται. Και πάω και στο βάγο. Και το σύναντο και το γνωρίζω. Και τη λέω όλο αυτό το διάστημα που είχα επαφέ και με του δύο, τη το λέω ξεκάθαρα και τη ιδέα μόνη τη, αλλά και μαζί όταν έτυχε να τσακώνομαι μπροστά μου, λέω τη γνώμη μου. Ξεκάθαρα. Εξασκεί στη φίλη μου συστηματική ψυχολογική κακοποίηση. Τη κάνει bullying. Εννοείται ότι αυτό με έβγαλε έξω από το παιχνίδι. Τη είπε, μην την ξαναφέρει στη θέκλα σπίτι μα. Και εγώ πολύ ευχαρίστω δεν ξαναπήγα γιατί δεν μου αρέσει να πηγαίνω στο σπίτι όπου υπάρχει τοξικότητα. Εξακολουθώ να έχω αραιά και που επαφέ μαζί τη, Κατά καιρού με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει απίστευτε ιστορίε. Δηλαδή, ο τύπο αυτό έχει πάρει την κακοποίηση σε άλλα επίπεδα, σε άλλα level. Εξακολουθεί να είναι μαζί του. Θυμάμαι τώρα ότι το 11, το 12, σε κάποια φάση, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Το πήρε απόφαση. Θα χωρίσω και θα, ε, θα νοικιάσω ένα σπίτι στη Λευκοσία. Τότε εγώ έμενα στη Λευκοσία και θα κάνουμε παρέα και θα κάνουμε παρέα τα παιδιά μα. Εννοείται πω δεν χώρισε και ακόμη είναι μαζί του. Και πρόσφατα μου στέλνει ένα μήνυμα εξαιρετικά ανησυχητικό, αλλά εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Εγώ τη είπα, όταν χωρίσει, έλα. Και μου γράφει. Την Παρασκευή 22 Μαρτίου. Από τι 2 το μεσημεριακό, ακούω βίντεο σου και γελώ μέχρι δακρύων και τρομάζω. Και αρπάζεται η καρδιά μου. Μακάρι να τα άκουγα πιο νωρί. Τη τα έλεγα αυτό πιο νωρί. Σε ένα μόνο διαφωνώ μαζί σου, στη γραμμή βία στην οικογένεια, μην προτρέπει τι καημένε γυναίκε να τηλεφωνάνε εκεί, Κάποια στιγμή θα βρω το κουράγιο να μιλήσω δημοσίως για το τι τράβηξα εκεί μέσα. Σε ευχαριστώ. Ψυχομαραθώνιος Θέκλας. Κάνεις μια πάρα πολύ σπουδαία δουλειά. Αξίζεις την τόση αγάπη του κόσμου και κάμποσα φιλιά. Άρα ο τύπος έχει φτάσει και στη σωματική βία. Δεν γνωρίζω τι μπορεί να συνέβη και στη γραμμή για τη βία στην οικογένεια. Αυτό το μήνυμα ήρθε 22 Μαρτίου για να μου πει ότι έχει φτάσει και στο ξύλο. Και έχει 15 χρόνια που είναι μαζί του. Και δεν ξέρω πόσα χρόνια ακόμη θα μείνει μαζί του. Δεν ξέρω αν θα επιβιώσει στα χέρια του. Εγώ τη έχω πει επανειλημμένω. Την τελευταία φορά θυμάμαι που μιλούσαμε στο τηλέφωνο, τη είπα ξανά και ξανά. Ο άνδρα σου είναι γυναίκα, ο άνδρα σου είναι ναρκιστή, ο άνδρα σου έχει απατήσει με την υπάλληλο, του έχει απατήσει με την γραμματέα, του έχει απατήσει με τη μία, σε έχει απατήσει με την άλλη. Σου έχει δείξει επανειλημμένο ότι βάζει του γονεί του και την αδερφή του πάνω από εσένα. Είναι με περικεφαλαία, τι άλλο θέλεις, Μα το παιδί μα είναι εξαρτώμενοι. Τη έχω συστήσει επανειλημμένω να κάνει ψυχοθεραπεία, Δεν πάει να κάνει ψυχοθεραπεία. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Όμω γνωρίζει ότι εγώ έχω αυτή την άποψη για το γάμο της και δεν κάθομαι να στηρίξω έναν τέτοιο γάμο. Φαντάζομαι ότι μου τηλεφωνεί κρυφά από αυτόν. Φαντάζομαι ότι μου στέλνει μηνύματα κρυφά από αυτόν. Όμω εγώ δεν δέχομαι να κάνω validate, δηλαδή να δίνω εγκυρότητα σε έναν τέτοιο κακοποιητικό γάμο. Ξαναλέω, υπάρχουν και γυναίκε που κακοποιούν του άνδρες του. Υπάρχουν και γυναίκε που κακοποιούν τι γυναίκε του. Ενώ ότι δεν είναι μόνο οι άνδρε κακοποιητέ, μπορεί να είναι και οι γυναίκε οι οποίε να είναι κακοποιητικέ. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι ότι ανοίγουμε το στόμα μα, πρωτού μάθουμε για το κέρατο, ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε ξεκάθαρα την άποψή μας. Εγώ με βάση όσα μου λε, έχω τη γνώμη πως βιώνεις ψυχική κακοποίηση μέσα στο γάμο σου και σε προτρέπω να το δεις αυτό το πράγμα. Τώρα, εγώ προσωπικά, αν βρισκόμουν στη θέση το οτέρι μου να την πέφτει σε άλλες γυναίκες και το ήξερε μια καλή μου φίλη, θα ήθελα να μου το έχει πει. μια καλή μου φίλη. Αυτό λέω. Προτιμώ να μάθω την αλήθεια και ας αυτή η αλήθεια με τσακίσει και ας αυτή η αλήθεια με σκοτώσει εντό εισαγωγικών παρά να μην γνωρίζω την αλήθεια και να ταλαιπωρούμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Γιατί σίγουρα κάποιο ο οποίο πάει και την πέφτει σε άλλε ενώ είναι παντρεμένο μαζί σου είναι τεράστιο. Τι ήταν τεράστιο. Τώρα δεν μιλάμε για την περίπτωση κάποιου ο οποίο δεν περνάει καλά στο γάμο του και έχει αγαπήσει αλλού, σε εκείνη την περίπτωση έρχονται οι άνθρωποι εντύπωση και το λένε. Δεν περνάμε καλά, δεν είμαι ευτυχισμένο, έχει 10 χρόνια να κάνουμε σεξ, έχει 15 χρόνια να κάνουμε σεξ, είμαι αλλού. Φεύγω. Όχι όμω η περίπτωση αυτή που λέει κάνουν και πολύ καλή σεξουαλική ζωή και ταξίδια και όλα, φυσικά όλα με του φίλου του δικού του τα ταξίδια και οι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, εσεί τι θα κάνατε. Εσείς θα το λέγατε στη φίλη σας ή στο φίλο σας ότι μάθατε ότι το τέρι του το τέρι της την πέφτει αλλού. Θα το λέγατε. Γράψτε μου στα σχόλια. Σας ενημερώνω σε αυτό το βίντεο ότι την Παρασκευή που μας έρχεται, που είναι η Παρασκευή 5 Απριλίου 2024, στο καθιερωμένο πλέον live Q&A που θα κάνουμε στο κανάλι μας, θα αναλύσουμε και θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Το λε σε μια φίλη σου όταν το μάθει πω ο άντρα τη την πέφτει σε άλλη. Το λε σε ένα φίλο σου όταν το μάθει πω ο άντρα του ή η γυναίκα του την πέφτει σε άλλου. Το λε. Ή κλείνει το στόμα σου. Τι στάση κρατάμε όταν αντιλαμβανόμαστε ότι άνθρωποι που αγαπάμε βιώνουν κακοποίηση μέσα στις σχέσεις τους. Έχουμε το δικαίωμα να πάμε να διαλύσουμε μια σχέση. Έχουμε ευθύνη να δηλώσουμε με παρησία τη θέση μας. Έχουμε ευθύνη να πούμε την αλήθεια έστω και αν έχουμε κυρώσεις. Πώς το διαχειριζόμαστε. Και στα σχόλια αυτού του βίντεο αλλά και στο live την Παρασκευή θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Σας στέλνω την αγάπη μου. Μουα! Και εύχομαι να μην ταυτιστείτε με αυτό το βίντεο. Σε όποια θέση. Γεια!